Σε υψηλούς τόνους και με αντιπαραθέσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, συνεχίζεται στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τα προαπαιτούμενα μέτρα για το ξεκλείδωμα της δόσης ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβερνητική πλειοψηφία υπεραμείνεται του νομοσχεδίου, κάνοντας λόγο για αναγκαία διαρθρωτικά μέτρα που θα βοηθήσουν στο κλείσιμο της αξιολόγησης και θα οδηγήσουν στη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας. Ενώ η αντιπολίτευση την κατηγορεί για δικαιολόγητες καθυστερήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα νέα πιο οδυνηρά μέτρα. Την έντονη αντίδραση του Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου, που έκανε λόγο για ηχηδεότητες, προκάλεσε η χθεσινή αναφορά του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ότι στη διοίκηση του υπερταμείου έχει διοριστεί σύζυγος βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά του, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ριζούλης, υποστήριξε ότι το κλείσιμο της αξιολόγησης και η εκταμείευση της δόσης ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ θα βοηθήσει στη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας για να βγει η χώρα από την κρίση. Ενώ το βράδυ της Τρίτης ψηφίζεται το πολυνομοσχέδιο. Μεταφορά στο υπερταμείο δεν σημαίνει ότι το δημόσιο χάνει την περιουσία του. Στο δημόσιο παραμένει η περιουσία, αλλά και πηγαίνει για να αξιοποιηθεί. Ακούσαμε μία διαβεβαίωση εχθές από τον κύριο Τσακαλώτο. Προκλητική και αδιάβαστη. Προκλητική και αδιάβαστη. Ότι όσο εγώ είμαι υπουργός, δεν θα αποκρατικοποιηθεί το νερό. Τι έχετε ψηφίσει, ξέρετε? Μπορεί το ταμείο να προβεί σε ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων και μπορούν να με προβαίνουν ενδεικτικά στην πώληση, μεταβίβαση, οποιαδήποτε εμπραγμάτων, ενοχικών δικαιωμάτων ή την εισφορά των τελευταίων σε ανώνυμες εταιρείες. Πού αποκλεί την πώληση? Για λίγο. Πού αποκλεί ψυχραιμία. Την πώληση? Χτες ήταν η μέρα της μεγάλης ομολογίας. Η μεγάλη ομολογία της κυβέρνησης, διαστόματος Τσακαλώτου, ότι ναι, τα εντάξαμε όλα στο Ταμείο Σόιμπλε. Και ότι ναι, θα τα ιδιωτικοποιήσουμε όλα. Από το 2011 ο Σόιμπλε ζητούσε από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις να υπάρχει ένα υπερταμείο όπου θα ενταχθεί όλη η δημόσια περιουσία και το υπερταμείο αυτό να το διοικούν οι δικοί του άνθρωποι. Οι άνθρωποι του Eurogroup. Απογοητευμένοι από την κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία αλλά και στη χώρα, δηλώνουν οι πολίτες. Παρακολουθήσατε χθες τη συζήτηση στη Βουλή για τα προαπαιτούμενα? Όχι. Έχει νόημα να ακούσουμε τι θα αποφασίσουν? Αφού το έχουν προαποφασίσει, θα κάνουν. Δεν έχει νόημα κάτι. Από τη στιγμή που αφήνουν να φεύγουν εκατομμύρια από Μαρινόπουλος και ΣΥΑ και πόσοι άλλοι λογικά είναι, και μετά παραπονούνται ότι δεν έχουν λεφτά για το ασφαλιστικό. Μας κοροϊδεύουν τόσο απλά. Το μόνο που θα κάνουν είναι ό,τι μπορούν για να διαλύσουν τα πάντα στην οικονομία. Όχι, δεν το παρακολούθησα. Σήμερα νομίζω πως ναι. Εντάξει, ναι. Γιατί θα σχολάσω και πιο νωρίς από τη δουλειά, οπότε θα τα δω. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ίσως είναι και μία αναστρέψιμη, δεν ξέρω. Ίσως θα έπρεπε οι ηθήνοντες να προσπαθήσουν λίγο περισσότερο. Εφόσον ζω, ελπίζω. Τι να πω. Τι να πω, και ο κόσμος είναι πολύ μπερδεμένος, είναι διχασμένος. Και οι προηγούμενοι κάναν αυτά και αυτοί κάνουν αυτά, τα ίδια. Τι να πω, βρε παιδιά, δηλαδή δύσκολα τα πράγματα είναι. Η ανεργία είναι τρομακτική. Και όλοι εμείς που δουλεύουμε, περιμένουμε τον πελάτη να έρθει. Ο πελάτης, δυστυχώς, η τσέπη του έχει αδειάσει. Πώς θα έρθει ο πελάτης? Καταλάβατε, είναι πολύ δύσκολα. Οι συνταξιούχοι φωνάζουν για τη σύνταξη. Ποιος να τους πληρώσει τους συνταξιούχους όταν δεν εργαζόμαστε εμείς κανονικά με full time εργασία να δώσουμε τα ένσημα μας και όλοι είμαστε με, καταλαβαίνετε, λίγο στη μαύρη, λίγο στο τετράωρο, λίγο στο τρίωρο, λίγο... Η κατάσταση είναι απελπιστική και πιστεύω ότι ο κόσμος είναι τρομοκρατημένος γι' αυτό και δεν σου λέει ας μην έρθουν τα χειρότερα. Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά, δηλαδή μακάρι αν είναι στο χέρι μας να κάνουμε όλοι κάτι, να βοηθήσουμε τη χώρα μας, γιατί είναι κρίμα. Με ενδιαφέρει, αλλά δεν παρακολούθησα. Ούτε είδα, ούτε βλέπω, γιατί μαυρίζει η ψυχή μου. Δεν θέλω να βλέπω, γιατί δεν ακούω τίποτα ευχάριστο. Το μόνο που ακούω είναι πώς θα πάω στις φυλακές Κομωτίνης, τίποτα άλλο δεν ακούω. Αποφεύγω. Όχι. Η ηλικία μας πια δεν μας ενδιαφέρουν στην ηλικία μας. Τι νομίζετε? Χαμός. Πιστήρε, παιδιά, που 153 έχουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν δεν θα ψηφίσουν τα προαπαιτούμενα. Πιστεύετε ότι υπάρχει ελπίδα για το αύριο? Γιατί όλοι λένε ότι περιμένουν μια ελπίδα. Με την ελπίδα ίσως να πεθάνουμε.